Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Η Βασιλική παθαίνει σοκ όταν πληροφορείται ποιος πραγματικά είναι ο δολοφόνος του πρώην συζύγου της, του Στεφανή. Αυτό δεν μπορούσε να το φανταστεί ούτε στον χειρότερό της εφιάλτη. Ο άνθρωπος που λάτρεψε όσο κανείς ήταν εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή του Στεφανή και τόσο καιρό είναι δίπλα της, κρύβοντας αυτό το ένοχο μυστικό. Η Βασιλική μαθαίνει από τον Ευθύμη τη φρικτή αλήθεια. Ότι εκείνος που σκότωσε τον άντρα της δεν είναι άλλος από το Μαθιό. Εκείνη στην αρχή δεν θέλει να πιστέψει αυτά που ακούν τα αυτιά της. Όμως όλα σιγά σιγά αρχίζουν να συμπληρώνουν το παζλ για τη δολοφονία του Στεφανή. Και αποκορύφωμα φυσικά είναι η παραδοχή του Μαθιού. Ο Σταματάκης δεν μπορούσε να ζήσει μακριά της και έτσι σκότωσε τον άντρα της. Η Βασιλική κοντεύει να τρελαθεί από τις αποκαλύψεις που τεινάζουν στον αέρα όχι μόνο τον γάμο της αλλά και την ίδια τη ζωή της. Δεν μπορεί να ξεπεράσει την προδοσία του Μαθιού. Και πλέον είναι αποφασισμένη για όλα. Του ανακοινώνει πως θέλει να χωρίσουν τους δρόμους τους μια για πάντα. Μαθιός και Βασιλική χωρίζουν οριστικά. Ο Μαθιός δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να την ξανακερδίσει. Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κάνει να τον συγχωρήσει. Όμως πλέον το ποτάμι δείχνει να μην γυρίζει πίσω. Η καρδιά της Βασιλικής όμως έχει σπάσει σε χίλια κομμάτια. Παρότι εξακολουθεί να αγαπάει τον Μαθιό, δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό που έγινε. Παρά τις όποιες προσπάθειες του Μαθιού, εκείνη δείχνει ανένδοτη. Ο χωρισμός είναι μονόδρομος. Κλείνει την πόρτα στον Σταματάκη. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!